από δύο παιχνίδια λιγότερα. Η Καβάλα δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή το ένα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που επίσης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Πάμε όμως να δούμε τώρα πώς διαμορφώνται τα αποτελέσματα σήμερα. Τα περιγράφουν οι επισταλμένοι του μεγάλου καναλιού. Ο Μαραγκός εκτελεί το φάουλ. Γεωργιάδης χάνει την μπάλα από τον Κόλλα. Φάουλ που γίνεται στον παίχτη του Απόλλωνα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να του έχει γυρίσει η γλώσσα. Ο Καπουράνης τραβάει τα μαλλιά του. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Γεωργιάδης σηκώνεται. Ωραία παλιά για τον Μάρκο. Ο Μάρκος που μπαίνει τώρα στην περιοχή ανατρέπεται και έχουμε πέναλτι που δείχνει ο κύριος Χατζησταυρίδης. Βαζέχα εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση 80 λεπτών ακριβώς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ίβιτς για τον Πασαλή. Πάλι Ίβιτς, ο κύριος Λεφάκης καταλογίζει το πέναλτι. 23ο λεπτό, Αλεξανδρίσης απέναντι στον Λογαρά που προσπάθησε να αποκρούσει αλλά δεν τα κατάφερε. Ολυμπιακός δόξα 1-0. Πασαλής πίσω, εκεί που κινείται ο Καραπιάλης. Ο Καραπιάλης ωραία παλιά για τον Ταμπίζα. Ευκαιρία για το 2-0. Ο Ταμπίζας πλασάρει. Ο Λογαράς προσπάθησε και πάλι αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός κάνει τα τέρματά του 2 στο 39ο. Πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του Όφη που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κώστας Φραντζέσκος. Κεφαλιά, ο Μαχλάς και γκολ. Φραντζέσκος έχει κοντά το Μαχλά. Φραντζέσκος αφήνει στο Βέλιτς. Ο Βέλιτς πλασάρει τον Καρασάβα και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Κρήτης. Καρασάβας, εκεί που είναι ο Καμίτσης, κερδίζει την μπάλα. Ο Καμίτσης μπαίνει στην περιοχή και ανατρέπεται από τον Μπουρσανίδη. Στο πέναλτι ο Παπαναγής, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του Χωσάδα. Σέντρα Τζιόκας, κεφαλιά ο Μαχλάς και η μπάλα είναι γκολ. Η μπάλα θα φτάσει στον Σταμπασίδη. Σταμπασίδη στον Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλος θα μπει στη μεγάλη περιοχή της. Σέντρα το σούτ εδώ. Και ένα εκπληκτικό γκολ από τον Αμαέκη Ότιτζι. Ο Ερακ εδώ θα βγάλει την σέντρα. Ο Μιρτσέκης στην κεφαλιά και το 1-1 για τον Ηρακλή. Σχιατάκης θα κάνει τη σέντρα. Για να βρει τον Μιλόγεβιτς, ο Τουτζιάρης που είναι μέσα στην περιοχή. Έρχεται να πάρει όμως την ατομονομαχία με τον νόμο. Και δίνει πέναλτι τώρα ο διαιτητής. Ο Τουτζιάρης το πέναλτι. Θα σουτάρει, πέφτει ο Γεωργιού και σώζει τη Λάρισα. Στόικα. Μπαίνει στη φάση ο Μπουγιουκλής, αφήνει για τον Τσιατάκη, αυτός κάνει το σουτ, πέφτει ο Γεωργιού, γκολ! 1-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Νίκο Τσιατάκη που βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Πάντιτς σε καταμέτωπο επίθεση επιχειρεί και το σουτ και είναι το 1-0 για το Πανιόνιο. 49 λεπτά παιχνιδιού, Πάντιτς στην εκτέλεση του φάουλ. Έρχεται ο Κατσιαμπής, κάνει το σουτ από μακριά και έχουμε το 2-0. Μπαλιά για τον Θεομαρκάρισμα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι το μαρκάρισμα από τον Μαρτινέο στον Παπαδόπουλο. Πέμπτο λεπτό, κόλεφα απέναντι από τον Κατσιπάνο και είναι το 0-1 για τον Εδεσαϊκό. Προσπάθεια γίνεται και σέντρα, κόντρα μπάλα φτάνει στον Κόιτς, Κόιτς στρώνει, το σουτ και το 1-1 με τον Κοντόπουλο. 81ο λεπτό φάουλ για τον Εδεσαϊκό και είναι το 1-2. Στη δεύτερη εθνική, Πανηλιακός...